Το Πασόκ ζητά να κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή για τη Siemens ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς. Αφορμή τα email που κατέθεσε στην Επιτροπή ο βουλευτής του Πασόκ Βασίλης Κεγκέρογλου, στα οποία εμφανίζεται ο Ευάγγελος Σέκερης, στέλεχος της Siemens και εξαγχιστία συγγενής του κυρίου Σαμαρά, να αλληλογραφεί με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο και τον Αντώνη Σαμαρά και να ζητά βοήθεια για να προαχθεί. Με το ηλεκτρονικό μήνυμα που στέλνει ο Ευάγγελος Σέκερης στον Αντώνη Σαμαρά στις 31 Ιουλίου του 2006, του ζητά να τηλεφωνήσει στον Μιχάλη Χριστοφοράκο και να του ζητήσει να τον προωθήσει στον τομέα ιατρικών μηχανημάτων. Μάλιστα, παραθέτει στον Αντώνη Σαμαρά και το κινητό τηλέφωνο του Μιχάλη Χριστοφοράκου για να επικοινωνήσει μαζί του ο τότε ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, του δίνει και οδηγίες για τον τρόπο που πρέπει να απευθυνθεί στον Μιχάλη Χριστοφοράκο. Γενικά δεν χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα ευγενής μαζί του. Τους έχω προσφέρει πάρα πολλά και το γνωρίζει πολύ καλά. Ξέρει ότι γνωρίζω πολλά για τις βρωμιές τους και ότι έχω κρατήσει το στόμα μου κλειστό. 5 μήνες μετά το email, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2006, ο Αντώνης Σαμαράς, που είναι ακόμη ευρωβουλευτής, συνομιλεί τελικά με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο για το αίτημα του συγγενούς του. Ωστόσο, δεν καταφέρνει να τον πείσει να του δώσει την προαγωγή. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για επιχείρηση αντιστάθμισης των εντυπώσεων που προκαλούν οι παραδοχές στελεχών του Πασόκ ότι πήραν μαύρο χρήμα από τη Siemens. Η Ριγίλης θυμίζει ότι ο Ευάγγελος Σέκερης είχε καταθέσει στις 16 Μαρτίου του 2010 στην Εξεταστική Επιτροπή και πως από τότε είχε μιλήσει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στο επίμαχο email. Δεν πρόκειται να προσθέσει τίποτα ούτε το email, ούτε η εκ νέου κλήση του κυρίου Σέκερη προς εξέταση. Απλώς αυτό το διάβημα αποδεικνύει την καταβύθιση του Πασόκ στο Φούρκο και εκθέτει προσωπικά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ανέχεται τέτοιες αθλειότητες. Στην κατάθεσή του στις 16 Μαρτίου του 2010, ο Ευάγγελος Σέκερης είχε τον εξής διάλογο με τον πρόεδρο της Εξεταστικής, Σύφη Βαλιράκη. Πολλοί από εσάς ίσως το γνωρίζετε ότι την χάνει να έχω την ατυχία να έχουμε μια συγγένεια εξαγχιστίας με τον κύριο Σαμαρά. Θα σας πω ξεκάθαρα ότι και σε αυτή την υπόθεση η παρουσία και η συγγένεια με το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν πολύ ανασταλτικός παράγων για εμένα στην οποιαδήποτε εξέλιξη. Κάποια άλλη οικογένεια είχε κυριαρχική παρουσία, οπότε αντιλαμβάνεστε. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης επιμένει πάντως ότι το όνομα του κ. Σαμαρά περιλαμβάνεται σε λίστα αποδεκτών δώρων από τη Siemens. Είπα ότι γνωρίζετε και ο κύριος Σαμαράς έχει πάρει τα δωράκια του από τον κύριο Σαφοράκο. Να πάτε σας παρακαλώ στο έγγραφο 031257. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι στην τύχη.